πλέον το πεδίο που είχαν μπροστά τους για να εξορροφήσουν τους Ελληνοπόντιους. Ό,τι δεν κατάφερε ο Σουλτάνος σε 5 αιώνες, το κατάφερε και μάλλον σε 5 χρόνια. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω, θανάτων πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω, θανάτων πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς κυριλάσσετε τις αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας μην, Άγιε επίσεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, έννε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής Αγίας, ήτο το όνομά σου, ελθέ του βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούς, εν δώσει εμείς σήμερον και άφεση ημών το φιλί του ματαϊμών, ως και εμείς αφήνει τους οφειλέτες ημών και εμείς την έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι εμάς από το πονηρού. Κύριε Υπουργέ, κύριοι βουλευτές, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, παράγοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης, πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, αγαπητοί συμπατριώτες, απόγονοι των διασωθέντων της γενοκτονίας, συμπολίτες Λαρισαίοι, βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να τιμήσουμε τη μνήμη των 353.000 γενοκτονημένων προγόνων μας. Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου ως μέρος της ευρύτερης γενοκτονίας που διαπράχθηκε από τον ίδιο θήτη, την ίδια περίοδο, 1914 με 1923, σε βάρος όλων των χριστιανικών λαών της Ανατολής, αποτελεί τη μελανότερη σελίδα στη σύγχρονη ιστορία της ανθρωπότητας. Αποτέλεσε την πρώτη συστηματική εξόντωση εκατομμυρίων αθώων πολιτών με μόνο έγκλημά τους στην διαφορετικότητα και δυστυχώς πρόδρομο του ολοκαυτώματος και τόσων άλλων γενοκτονιών που έλαβαν χώρα από το σημείο εκείνο έως και στις μέρες μας. Η παρουσία μας εδώ, ενώπιον του μνημείου της γενοκτονίας των προγόνων μας, αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής στην θυσία τους, αλλά επιβάλλεται να αποτελεί και προσκλητήριο αγώνα απέναντι σε κάθε έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, απέναντι σε κάθε γενοκτονία. Το έτος 2019 ορίστηκε από την Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος ως έτος εκατονταετίας της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, καθώς 19 Μαΐου 1919 ο γενοκτόνος, και επαναλαμβάνω, ο γενοκτόνος Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάζεται στην Αμισό του Πόντου, σαν ψούντα της σημερινής Τουρκίας, που σηματοδοτεί την τελευταία και πιο φρικαλαία φάση της γενοκτονίας των προγόνων μας. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε πως η γενοκτονία δεν αποτελεί ένα στιγμιαίο ιστορικό γεγονός, αλλά ένα διαρκές απαράγραπτο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, η τελευταία φάση του οποίου, αυτό της άρνησης τελέσεως από μέρος του θήτη, εξακολουθεί 100 χρόνια μετά να υφίσταται. Και φυσικά, στιγματίζει ακόμα και σήμερα εκατομμυρίων ανθρώπων, όλους εμάς, τους απογόνους των επιζησάντων που φέρουμε συλλογικό τραύμα, το συλλογικό τραύμα του θύματος, τους αμέτρητους ποντιόφωνους και μη συμπατριώτες μας στη σημερινή Τουρκία, στους οποίους δεν αναγνωρίζεται ούτε καν το αυτονόητο δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό και στην ελευθερία της έκφρασης, αλλά και στη σύγχρονη Τουρκία, η οποία συνεπία της άρνησής της να αναγνωρίσει τα διαπραχθέντα εγκλήματα και να συμφιλειωθεί με το ιστορικό της παρελθόν, αδυνατεί να εξηλαιωθεί και εξακολουθεί να καταπατά κάθε έννοια ανθρωπίνου δικαιώματος, οποιοδήποτε φυλετικού, θρησκευτικού ή πολιτικού κομματιού της, δεν απηχεί και εκφράζει την κυρίαρχη κρατική ιδεολογία. Όλα αυτά τα χρόνια ο οργανωμένος ποντιακός χώρος, με δικές του αποκλειστικά και μόνο δυνάμεις, αγωνίζεται για τη διεθνοποίηση του ζητήματος της γενοκτονίας. Και ακούσατε μέσα στον χώρο του Ιερού Ναού τις αναγνωρίσεις που έχουμε καταφέρει. Κάποιες αναφέρθηκαν, άλλες όχι. Υπάρχει σειρά πολιτιακών και περιφερειακών κοινοβουλίων στην Αμερική, στην Αυστραλία. Υπάρχει αναγνώριση από την Αυτόνομη Δημοκρατία του Αρτσάχ. Και όλα αυτά με τη μηδαμινή συνδρομή της ελληνικής πολιτείας. Φέτος όμως, στη θλιβερή επέτειο της εκατονταετίας, παρατηρούμε μια μεταστροφή
του πολιτικού κόσμου της χώρας και της επίσημης πολιτείας, τουλάχιστον στη μορφή έκφρασης προθέσεων και ρηματικών διακοινώσεων. Μένει να δούμε και προσδοκούμε να πραγματοποιηθούν οι υποσχέσεις και επιτέλους η ελληνική δημοκρατία να αναλάβει τον αγώνα της διεθνοποίησης του ζητήματος της γενοκτονίας, να καταστεί πρόμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και της αποτροπής τέλεσης νέων γενοκτονιών. Όλοι εμείς, απόγονοι επιζώντων, πολιτικοί ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της καταπολέμησης των εγκλημάτων της γενοκτονίας, δεν επιθυμούμε και δεν πρέπει να υποκαθιστούμε την ελληνική πολιτεία, η οποία θα πρέπει να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και της ιστορίας και να ηγηθεί στον αγώνα για τη διεθνοποίηση έως την τελική δικαίωση. Τότε και μόνο τότε θα μπορούμε να σταθούμε όλοι μας ενώπιον των μαρτύρων με καθαρή συνείδηση, με πεποίθηση ότι έχουμε επιτελέσει το ηθικό μας χρέος και το καθήκον μας και να πρωτοφωνάξουμε ποτέ ξανά. Αιωνία του Συμνήμη. Και θέλω να μου βρισκόμενο στο μνημείο των προγόνων μου, θέλω να αναφερθώ σε κάτι στο οποίο δεν δώσαμε έκταση στην δημοσιότητα. Υπήρξε τις τελευταίες μέρες μία βεβήλωση του μνημείου της γενοκτονίας. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμο για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών, αλλά θέλω να τονίσω ότι θέλω να πιστεύω ότι οφείλεται απλά, και επιτρέψτε μου την έκφραση, Πάτερ, με συγχωρείτε, σε ανθρώπινη βλακεία και όχι σε ηθελημένη καταστροφή και βεβήλωση ενός μνημείου αφιερωμένου στους μάρτυρες της γενοκτονίας των Ελληνών του Πόντου. Σε κάθε περίπτωση όμως τονίζω ότι αν επαναληφθεί αυτό, εμείς θα πράξουμε τα δέοντα και θα κινηθούμε με όλα τα μέσα που μας παρέχει ο νόμος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακολουθεί η κατάθεση στεφάνων. Εκπρόσωπος ενόπλων δυνάμεων, στρατηγός διοικητής πρώτης στρατιάς. Δήμαρχος Λαρισαίων. Εκπρόσωπος του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Περιφέρειας Θεσσαλίας. Περιφερειακός Διευθυντής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Θεσσαλίας. Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ. Εκπρόσωπος του κόμματος Κίνημα Αλλαγής. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
Ισραηλιτική κοινότητα Λάρισας. Σύλλογος Ποντίων Λάρισας. Σύλλογος Κυπρίων Λάρισας. Πολιτιστικό σύλλογο Μικρασιατών Νομού Λάρισας. Πολιτιστικό σύλλογο Παλινοστούντων Ποντίων Λάρισας Ο Πόντος. Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Αβέροφο Θεταλός. Ένωση Ποντίων και Μικρασιατών Νομού Λάρισας οι Ακρίτες. Ιστορική Λαογραφική Ένωση Αλυσμόνητες Πατρίδες. Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Λάρισας. Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός Λαός. Λαρισαίων κοινών. Σύλλογος Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Ομού Λάρισα στο Ρόδαφνον. Ενός λεπτού σιγή ακολουθεί ανάκρουση εθνικού ύμνου.
Τέλος εκδήλωσης. Ευχαριστούμε.